Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον δόκτωρα Νικόλαο Μιλωνόπουλο, αντιπρίτανη αναπληρωτή καθηγητή πληροφοριακών του ΑΛΜΠΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλώς σας βρήκα. Να πούμε καταρχήν για την προσφορά εδώ, τη συνεργασία αυτή που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε 10 εκπομπές για το management, έτσι, σε καιρούς κρίσης και τις 12 υποτροφίες που θα δώσει το SBC, μερικές και ολικές, για master και MBA στο ΑΛΜΠΑ, έτσι, σε τηλεθεατές που παρακολουθούν και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, για να μην ξαναρχίσουμε πάλι τη γνωστή γκρίνια και την παράτηση, άλλωστε αυτοί που έχουν καταλάβει. Αυτοί που δεν έχουν καταλάβει, δεν πρόκειται να καταλάβουν, ό,τι και να πω εγώ και ό,τι και επιχείρημα να χρησιμοποιήσω. Άρα, μία είναι και χαμένος χρόνος. Να δούμε λοιπόν και κάτι θετικό. Το ότι αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις λοιπόν, οι επιχειρήσεις, γιατί λέμε εδώ διάφορα, έχουμε καταλήξει όλοι να είμαστε στα αμφιθέατρα, στα φοιτητικά και να τσακωνόμαστε, λες και είμαστε 20 χρονών. Στις επιχειρήσεις είναι το στοίχημα της ανάπτυξης που μιλάμε, έτσι, όλοι για και ανάπτυξη. Μιλάμε για μια ανάπτυξη, υπάρχει μια ζωφερή πραγματικότητα, στην πραγματική οικονομία. Ναι. Για πείτε μας, οι επιχειρήσεις πώς αντέχουν, πώς, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Είναι πάρα πολύ πιεσμένες. Mm-hmm. Βλέπουν τον ορίζοντα, βλέπουν τον ουρανό να κλείνει πάνω τους. Mm-hmm. Και κάθε επιχειρηματίας και στέλεχος και εργαζόμενος δίνει τον αγώνα για να επιβιώσει στο βραχή χρονικό ορίζοντα, αλλά κυρίως για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε και η εταιρεία ίδια να πάει καλά, να κρατήσει θέσεις εργασίας και να εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες. Και φυσικά, μία-μία εταιρεία, όλοι μαζί, έτσι θα πάει μπροστά και η χώρα. Μάλιστα. Μου λέγατε πριν από την εκπομπή ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους επιχειρήσεις. Ποια είναι αυτά? Αναφέρομαι κυρίως σε θέματα που είναι στον τομέα μου. Έτσι, αναφέρομαι κυρίως στα εργαλεία που δίνει η τεχνολογία στις επιχειρήσεις, ώστε με χαμηλό κόστος να μπορέσουν να ανοίξουν τους δρόμους που έχουν ανάγκη, ειδικά όπως είπατε, στην παγκόσμια αγορά πλέον, που είμαστε εκτεθειμένοι τώρα όλοι και εκεί πρέπει να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Έλληνες έχουν δημιουργικότητα και ως επιστήμονες και ως επιχειρηματίες και τα πάνε πάρα πολύ καλά στο διεθνή. Στίβο, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτό να γίνει και μέσα στη χώρα μας. Και έχουμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα εταιριών που μέσα σε αυτές τις συνθήκες εδώ πραγματικά εξάγουν, έχουν ανάπτυξη, δημιουργούν ακόμα νέες θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Έτσι. Το στίχημα τώρα ποιο είναι? Πώς με μικρότερους πόρους και με λιγότερους ανθρώπους, σε πολλές περιπτώσεις η πραγματικότητα είναι αδυσόπιτη. Έτσι, πολλές εταιρείες αναγκάζονται να λειτουργούν με λιγότερους ανθρώπους από όσους πριν από μερικούς μήνες ή χρόνια. Πρέπει να πετύχουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Έτσι, πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά και να βγάλουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και εκεί έχουμε πολλές δυνατότητες. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αυτοματοποιούμε πολλές διαδικασίες. Και αυτό παράγει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μπορεί, αυτοματοποιώντας κάποιες διαδικασίες μια εταιρεία, να επικεντρωθεί στο πώς θα δημιουργήσω νέα προϊόντα, πώς θα μπω σε νέες αγορές, πώς θα στρέψω τη δημιουργικότητά μου εκεί που πραγματικά έχει ανάγκη η οικονομία. Διότι πλέον δεν μπορούμε να θεωρούμε κανένα κανόνα δεδομένο. Ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο μέχρι προχτές, σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά η κρίση αυτή είναι και μια παγκόσμια κρίση με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επικεντρωνόμαστε στο δικό μας πρόβλημα. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρούμε τι θέλει ο Κινέζος, τι θέλει ο Ευρωπαίος, τι θέλει ο Λατινοαμερικάνος, τι υπηρεσίες θέλει, πώς πρέπει να φτιάξω το γεωργικό προϊόν, για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι πολλοί νέοι άνθρωποι, επιστρέφουν στις παντρογονικές τους περιουσίες και ασχολούνται με τη γη. Έχουν σπουδάσει διάφορα πράγματα και κάνουν αυτό. Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει με παραδοσιακούς όρους, διότι θα φτιάξω ένα παραδοσιακό προϊόν, γεωργικό προϊόν, το οποίο όμως θα πρέπει να απολυθεί με σύγχρονους όρους σε μια παγκόσμια αγορά. Εκεί θέλει σύγχρονες μεθόδους marketing, σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας, σύγχρονες όλες τις προδιαγραφές για την πιστοποίηση των προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Πρακτικές εμπορικές. Εκεί οφείλεται στο ότι, θα πάρουμε αυτό το παράδειγμα που λέτε που έχει ενδιαφέρον, ότι κάποιοι σου λένε δεν αξίζει. Τους λες, ρε παιδί μου, γιατί να μην παράγουμε προϊόντα? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν υψηλή αξία κτλ. Και σου λένε, αν βάλεις κάτω τα νούμερα, δεν βγαίνει. Είναι ελάχιστο το ποσοστό κέρδους και ξέρω. Απ' την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως λέτε, που κάποιοι με στοχευμένα που κινήθηκαν μεθοδικά βρήκαν κάποιο προϊόν, το λάσαραν, το λάνσαραν, ακόμα και γνωστό, ξέρω, το λάδι, ας πούμε. Και κατάφεραν και το βάλαν σε καταστήματα του εξωτερικού σε πολύ καλύτερη τιμή. Δηλαδή, η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του λαδιού, ας πάρουμε ένα κλασικό ελληνικό προϊόν που είναι χύμα στον Τενεκέ και όντως δεν έχει περιθώριο κέρδους, σε σχέση με κάποιον που ξέρει να το πουλήσει, ξέρει να το λανσάρει, ξέρει να το βάλει στο μπουκαλάκι το ωραίο, ξέρει να το προωθήσει. Είναι τεράστια, έτσι? Είναι τεράστια και έχει να κάνει κυρίως με το πόσο νου και γνώση βάζει κανείς και στο προϊόν αυτό καθ' αυτό και κυρίως στην οργάνωση.
στην οργάνωση της επιχείρησης και πώς δραστηριοποιείται. Mm-hmm. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τρομερά χαρίσματα. Έχουμε mm-hmm. χαρίσματα της γης, mm-hmm. της θέσης, του καιρού, όλα αυτά τα πράγματα τα γνωστά που τα λέμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό το στίχημα που δεν έχουμε καταφέρει σε μεγάλη κλίμακα να πετύχουμε, είναι αυτά να μετατρέψουμε σε αγαθά, τα οποία πραγματικά θα θέλει όλος ο κόσμος να ξοδέψει τα λεφτά του για να, mm-hmm. για να αποκτήσει. Πέσαμε θύματα της ευκολίας, ακριβώς επειδή ο καιρός ήταν ευνοϊκός, όλα ήταν ευνοϊκά. Έτσι. Χαλαρώσαμε, τα αφήσαμε, μάθαμε στην οθρότητα. Έτσι. Και στο εύκολο κέρδος και στο αυτό. Και τελικά μας ξεπερνάν άλλοι λαοί που είναι πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, γιατί ακριβώς οι συνθήκες τους σκλήρυναν, τους σκληραγώγησαν. Και έτσι. Τώρα όμως. Και έχουμε παράλληλα και μεγάλες επαναστάσεις που γίνονται στην οικονομία. Mm-hmm. Μία χαρακτηριστική είναι το γεγονός ότι πλέον όλες οι επιχειρήσεις, όλος ο κόσμος παίρνει αποφάσεις κάνοντας αναλύσεις στα στοιχεία. Mm-hmm. Εμείς το βλέπουμε και στη δημόσια συζήτηση πολλές φορές. Δεν μας αρέσει να μιλάμε με στοιχεία. Mm-hmm. Έχουμε απόψεις, τις οποίες πολύ συχνά δεν τις βάζουμε κάτω να τις μετράμε. Οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο μετράνε τα πράγματα με στοιχεία. Και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό μας δείχνουν εταιρείες όπως η Google και παρόμοιες εταιρείες. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα να δούμε και τι συμβαίνει και στις αγορές όσο μιλάμε εμείς. Και γινόντας να μας πείτε ακριβώς τι δείχνουν τα στοιχεία και ποια συγκεκριμένα πράγματα μπορούν να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση. Αν έχουμε χρόνο, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια ευχάριστη αλλαγή σε σχέση με τον καθημερινή γκρίνια εδώ και τη μιζέρια. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον δόκτωρα Νικόλαο Μιλωνόπουλο, αντιπρίτανη και αναπληρωτή καθηγητή πληροφοριακών του ΑΛΜΠΑ. Και στο διάλειμμα μας έλεγε εδώ πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι σημαίνει αυτά τα συστήματα που λέγαμε πριν. Ποια είναι και πώς μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιήσουν. Λέμε πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν έχει τις προϋποθέσεις να ανταγωνιστεί άλλες χώρες σε όρους κόστους εργασίας. Mm-hmm. Έτσι, δεν έχουμε ατελείωτες εκτάσεις να παράγουμε στάρι, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όμως έχουμε ποιοτικά προϊόντα τα οποία έχουμε σήμερα παραδείγματα επιχειρήσεων mm-hmm. που τα προβάλλουν με ποιοτικό τρόπο στο εξωτερικό και επιτυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Ωραία. Και στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας. Έχουμε τρομερό ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπους επιστήμονες που κάνουν έρευνα και φτιάχνουν προϊόντα καινοτομικά, mm-hmm. τα οποία έχουν τρομερή απήχηση στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτές οι εταιρείες τώρα, οι καλύτερες εταιρείες, οι εταιρείες που τα πάνε καλύτερα από τις εταιρείες που δεν τα πάνε τόσο καλά, ξεχωρίζουν στο κατά πόσο μπορούν και οργανώνονται με αποδοτικότερο τρόπο και κατά πόσο μπορούν και αξιοποιούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να στοχεύσουν τους πελάτες. Μου λέγατε στο διάλειμμα ένα παράδειγμα ότι ένα ξενοδοχείο πώς μπορεί να εξασφαλίσει ότι η συνεννόηση που έχει γίνει με τον πελάτη θα είναι αυτή που θα γίνει όταν έρθει ο πελάτης. Έτσι. Θα επιβεβαιωθεί ή με μια τράπεζα. Έτσι. Ας πάρουμε παράδειγμα. Πόσες φορές δεν μας τυχαίνει με ένα ξενοδοχείο, με μια τράπεζα, με ένα οποιοδήποτε κατάστημα να κάνουμε μια συνεννόηση φερρυπίν από το τηλέφωνο. Μετά να πάμε στο κατάστημα και να μην ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε να παρακολουθήσει τι του λέμε, γιατί δεν έχει γίνει κακή συνεννόηση, λέμε. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, αυτός με τον οποίο μιλήσαμε στο τηλέφωνο δεν πέρασε την πληροφορία αυτή στον συνάδελφό του με τον οποίο θα συναντήσουμε μετά. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έπρεπε να είναι λυμένο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πλέον διαδικασίες, συστήματα, πληροφοριακά συστήματα με βάσεις δεδομένων, όπου μπορεί ο ένας υπάλληλος, το ένα τέλεχος με το άλλο, να συντονίζονται απόλυτα mm-hmm. ως προς τους πελάτες. Ένα άλλο παράδειγμα. Πόσες φορές δεν πάμε σε ένα κατάστημα και λέμε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου κάνετε αυτή τη διευκόλυνση, ας πούμε, ή αντί να μου το στείλετε αύριο, μου το στείλετε μεθαύριο, το προϊόν ή κάτι τέτοιο, και μας λένε, δεν μπορώ να σας το κάνω. Γιατί δεν μπορείτε, γιατί δεν μου το επιτρέπει το σύστημα. Εκεί πάει να πει ότι χρειαζόμαστε μια ανανέωση, να ξαναδούμε πιο προσεκτικά ποιες είναι οι ανάγκες μας, ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών μας και να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά τα έχουμε δομημένα. Και για όσους νομίζουν ότι εγώ, έλα μωρέ, τα ξέρω τώρα τόσα χρόνια, κάνω αυτή τη δουλειά. Μου είπατε πριν, μας είπατε ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα με αυτή την ταινία με τον Brad Pitt εκεί με τον baseball, που κάποιος μάζεψε, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε καλά γιατί δεν ξέρουμε πολύ από baseball, αλλά βρήκε στην περίοδο των μεταγραφών που ασχολούμαστε έτσι. Παίκτες που οι επιδόσεις, τα ατομικά τους στοιχεία ήταν καλά, αλλά οι τιμές τους ακόμα ήταν φτηνές, δεν είχαν ανέβει. Έτσι. Και έφτιαξε μια ομάδα με καλούς, φθηνούς παίχτες, οι οποίοι έσπασαν όλα τα ρεκόρ. Ναι. Το λέω αυτό, διότι εδώ τώρα, όπως είμαστε στην κρίση, είναι διάφοροι, όπως είναι και η δικιά μας γενιά, 40, 50, που κάνουν ήδη μια δουλειά 20-25 χρόνια. Και έχουν την τάση να σου πούνε, έλα, μόνο εγώ τα ξέρω, ή τα έχω κάνει, ή δεν μπορώ τώρα, ή είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορώ να αλλάξω. Όμως, όπως εξαφανίζονται σιγά-σιγά οι συντάξεις και θα έχουμε μπροστά
πολλά χρόνια ανηφόρα από ό,τι φαίνεται. Στην ουσία καλούμαστε, όπως στο εξωτερικό, κάθε 2-3 χρόνια να αλλάξουμε καριέρα, να αλλάξουμε εξειδίκευση, να επιμορφωθούμε. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να λέμε εγώ έτσι ξέρω, έτσι τα κάνω, έτσι μου τα κάναμε παλιά. Πρέπει να ψάχνουμε συνέχεια. Ο κόσμος αλλάζει συνέχεια. Mm-hmm. Και είναι δύσκολο βέβαια για τους ανθρώπους και για όλους εμάς είναι πολύ δύσκολο να είμαστε συνέχεια σε επαφή με τις νέες εξελίξεις, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σκεφτούμε για παράδειγμα ότι πλέον έρχονται νέα παιδιά στην αγορά εργασίας, παρότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία. Έρχονται νέα παιδιά στην αγορά εργασίας που έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης mm-hmm. από εμάς που είμαστε 40 χρονών, από mm-hmm. άλλους ανθρώπους που είναι 50 χρονών και έχουν τόσο βαθιά γνώση και εμπειρία, mm-hmm. αλλά θα έχουν δυσκολία μέσα στο εργασιακό περιβάλλον να συνεννοηθούν με ένα νεαρό 22-25 χρονών, ο οποίος θεωρεί το email παροχημένο. Γιατί τα μηνύματα τα ανταλλάσσουν στο Facebook, μέσω Twitter ή δηλαδή, με άλλους τρόπους. Τα παιδιά που δεν ξέρουν πώς είναι η ζωή χωρίς κινητό τηλέφωνο, που έχουν μεγαλώσει μέσα από τα δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα που λέμε κλπ. Mm-hmm. Έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης, το οποίο τον φέρουν στο εργασιακό περιβάλλον. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και για τους ανθρώπους μεμονωμένα, αλλά και για τις εταιρείες, πώς θα συντεριάξουν την εμπειρία του παλιού με την καινοτομία και το γρήγορα θα σε αντικαταστήσει, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Και το οποίο και όπου ο ανταγωνισμός εκεί παίζεται. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν όλες αυτές τις ιδέες των κοινωνικών δικτύων, σαν το Facebook, σαν το Twitter, τα blogs και όλα αυτά τα πράγματα, με ένα διαφορετικό τρόπο βέβαια, μέσα στην εταιρεία για να συνεργάζονται τα στελέχη μεταξύ τους, αλλά και να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα με τους πελάτες και τους προμηθευτές. Mm-hmm. Και δημιουργούν τόσο μεγαλύτερη παραγωγικότητα, τόσο μεγαλύτερη καινοτομία. Και εκείνη το κλειδί, συγγνώμη που διακόπτω, για να κάνουμε τους μισθούς των 400 ευρώ που όντως στην Ελλάδα δεν μπορείς να ζήσεις με 400 ευρώ. Απ' τη μία, καταρχήν πρέπει να κατέβει και το κόστος. Δεν είναι λύση να είμαστε πιο ακριβοί από την Ελβετία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και οι μισθοί δεν μπορούν να είναι σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά όταν ακούς εδώ πέρα διάφορους και λένε δεν θα γίνουμε Ινδία, η Ινδία πάει να γίνει αυτοκρατορία στην πληροφορική, οικονομικό μεγαθύριο. Δηλαδή, τι δεν θα γίνουμε Ινδία, να πεις θα πάρω τα καλά στοιχεία της Ινδίας, της ανάπτυξης και τα λοιπά, ώστε να ανεβάσω τους μισθούς μου και θα κοιτάξω να αποφύγω κάποια λάθη που έχει η Ινδία ή θα κοιτάξω εγώ. Πρέπει να γίνεις καλύτερος από την Ινδία. Αυτή είναι η απάντηση. Όχι χειρότερος. Μπορούμε να είμαστε χειρότεροι από την Ινδία. Μα και όχι μόνο αυτό. Έχουμε μερικά λανθασμένα στερεότυπα. Λέμε Ινδία και νομίζουμε, δεν ξέρω, κάποιον επανάπτυκτο κόσμο. Έχει προβλήματα τρομερά φτώχειας η Ινδία. Αλλά η Ινδία έχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα εξαιρετικό. Mm-hmm. Έχει τρομερά πανεπιστήμια σε όλους τους κλάδους. Mm-hmm. Η Ινδία παράγει τρομερή καινοτομία και στην τεχνολογία, αλλά και όχι μόνο στην τεχνολογία. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Επομένως, εκεί θα ανταγωνιστούμε. Θα ανταγωνιστούμε στις αμοιβές των ανθρώπων στην επαρχία της Ινδίας και εμείς mm-hmm. έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να το κάνουμε. Mm-hmm. Ένα άλλο λανθασμένο στερεότυπο που έχουμε είναι ότι λέμε οι Έλληνες επιχειρηματίες κάνουν θαύματα. Που είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι το χάρισμα, έτσι, το θείο χάρισμα του επιχειρηματία που κάνει τα θαύματα. Ισχύει και αυτό, για να λέμε την αλήθεια. Διότι ο Έλληνας εκπαιδεύεται εντός εισαγωγικών σε ένα δύσκολο περιβάλλον στην Ελλάδα. Και όταν βρεθεί σε ένα καλύτερο περιβάλλον, βεβαίως τρέχει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά άμα κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά, στην πραγματικότητα είναι εταιρείες νοικοκυρεμένες, προσεκτικά οργανωμένες, που έχουν διαδικασίες, που έχουν εσωτερική πειθαρχία, που έχουν συνέπεια, που μετράνε τι κάνουν, πώς το κάνουν, ποιο είναι το αποτέλεσμα, κοιτάζουν και παίρνουν αποφάσεις πάνω σε αυτό. Το παράδειγμα με την ταινία αυτή που λέγατε με τον Brad Pitt είναι εξαιρετικό ως προς αυτό. Έχουμε ένα κλάδο, τον κλάδο του baseball, ας πούμε, στην Αμερική, που έπαιζε για 100 χρόνια με μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Έχει τους ειδικούς, τους έμπειρους, τους παλιούς, που ξέραν αυτός ο παίκτης είναι καλός, εκείνος είναι καλός, και ανεβάζουν τις αμοιβές. Και ήρθε ένας άνθρωπος μόνος του, από το κάτω μέρος του πρωταθλήματος, και λέει: δεν θα κοιτάω τις αμοιβές, θα κοιτάω τα πραγματικά στατιστικά της απόδοσης των παιχτών. Και κοιτώντας τα πραγματικά στατιστικά της απόδοσης των παιχτών και κάνοντας μια πιο προσεκτική αξιολόγηση, πήρε τους παίκτες με μικρότερες αμοιβές, αλλά πολύ καλά στατιστικά. Και έφτιαξε μια ομάδα η οποία έφερε την επανάσταση και άλλαξε όλο το αμερικάνικο πρωτάθλημα. Δηλαδή, στην ουσία πρέπει να κάνουμε rethinking, που λένε. Να, έτσι. Τώρα και με την κρίση αυτή που μας αναγκάζει εκ των πραγμάτων να τα ξαναστήσουμε όλα από την αρχή, πρέπει λοιπόν να ξαναψάξουμε τα πάντα, ό,τι κάναμε, όπως το κάναμε, γιατί μέχρι τώρα είχαμε αυτή τη λογική. Νομίζαμε, έτσι μας λέγανε. Έτσι. Και ο κόσμος έχει πάθει ένα σοκ. Ότι μην σε νοιάζει, πήγαινε στο Σύνταγμα, κάνε διαδήλωση, θα πάρεις την αύξηση, και είσαι υπάλληλος στο γραφείο, μια χαρά κτλ. Να σας πω πώς εφαρμόζεται αυτό. Τώρα, όλες σχεδόν ελληνικές επιχειρήσεις κάνουν διαφήμιση στο ίντερνετ. Έτσι, mm-hmm. που είναι
εύκολος και φτηνός τρόπος και αποτελεσματικός. Το ίντερνετ σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς κάθε έναν επισκέπτη της ιστοσελίδας σου, από πού ήρθε, πότε ήρθε, γιατί ήρθε, τι είδε, πού στάθηκε πιο πολύ, πού στάθηκε λιγότερο, τι έκανε μετά. Αυτός ξαφνικά, αν μαζεύεις αυτές τις πληροφορίες, έχεις ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών. Χρειάζεσαι γνώση και τα σχετικά εργαλεία, αλλά κυρίως γνώση και εμπειρία και να το συνηθίσεις, να καταλάβεις πώς αξιοποιώ αυτή την πληροφορία, η οποία παράγεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα μπαίνω στο site μου 100, 1000, 100.000, ανάλογα πόσο μεγάλη εταιρεία είμαι άνθρωποι. Για τον καθένα από αυτούς ξέρω ήδη πολλά πράγματα. Γεγονός πάντως είναι, κύριε Βιλονόπουλε, καταλαβαίνουμε, για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, ότι αυτά που ξέραμε ξεχάστε τα. Δηλαδή αυτό, τα κεκτημένα, η συνταξούλα στα 50, ότι είμαι δημόσιος υπαλληλάκος και τρούποσα και άρα δεν με κουνάει κανένας, ή πέφτει ο μισθός πρώτη του μήνα, ή ότι εγώ έχω μάθει να κάνω 5 πράγματα, έτσι πάντοτε τα έκανα, αυτά κάνω και τελειώσαμε. Τώρα οι άνθρωποι, και όντως είναι λογικό αυτή τη στιγμή, διαλύεται η ζωή τους. Μειώνουν τη μισθή τους. Τώρα αυτό η κουβέντα με τα δάνεια, και θέλουμε και αυτό να μας κάνετε ένα σχόλιο, που λένε ότι να γίνει haircut στα δάνεια. Πώς θα γίνει αυτό, 70 δις, πώς θα βρεθούν, να καταρρεύσουν οι τράπεζες, δεν είναι τόσο απλό. Μακάρι να μπορεί να γίνει και όλοι να αλαφρυνθούμε από τα δάνεια. Αλλά θέλω να πω, έχουν κάποια πράγματα λοιπόν όλοι, έχουμε φτιάξει τη ζωή μας με έναν τρόπο. Κάποια στερεότυπα, όπως πολύ σωστά είπατε, ο γιος μου σου λέει το σπούδασα. Πάει να γίνει αγρότης, θα πάει να γίνει, ξέρω εγώ, εργολάβος. Αυτά θα τα κάνουν οι μετανάστες, οι κατώτεροι. Λοιπόν, και έχουμε φτιάξει ένα πράγμα, ένα μοντέλο το οποίο καταραίει. Και πρέπει τώρα, αφού ούτως ή άλλως καταραίει που καταραίει, διότι δεν υπάρχει να κρυφτούμε. Κάνουμε τις πονηριές, ψηφίσαμε τον έναν, ψηφίζουμε τον άλλο, ψηφίζουμε τον τρίτο. Δεν αλλάζει. Μας κοροϊδεύουν. Το έχουμε πάρει. Νομίζω ότι οι Έλληνες είμαστε και έξυπνοι άνθρωποι σε γενικές γραμμές. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια το έχουν καταλάβει ότι δεν το γλιτώνουν. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν λοιπόν είναι αυτό. Έτσι. Δηλαδή ο καθένας να ψαχτεί, να, αυτοδημιούργητος, αυτοαπασχολούμενος, τι κάνει, πώς το κάνει, να μάθει τεχνολογία με επιμόρφωση. Γι' αυτό προσφέρουμε και αυτές τις υποτροφίες. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και αυτό χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Mm-hmm. Χρειάζεται μια πειθαρχία, μια συνέπεια, χρειάζεται μια προσήλωση στο να μετράμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, τι αποτέλεσμα φέρνει, και να τα παρακολουθούμε αυτά, να διορθώνουμε τις αποφάσεις μας και τις κινήσεις μας. Είναι ένας λίγο διαφορετικός τρόπος σκέψης. Αλλά επειδή πλέον, όπως λέτε, είμαστε στο παγκόσμιο γήπεδο και πρέπει να φανούμε όχι καλύτεροι ο ένας του άλλου εδώ μεταξύ μας, αλλά πρέπει να φανούμε καλύτεροι και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Πρέπει να διαλέξουμε εμείς, ο καθένας, πού μπορεί πραγματικά να αφοσιωθεί και να αριστεύσει. Και να αναπτύξει την τεχνολογία. Γιατί είμαστε ουραγοί, κύριε Μιλονόπουλε, δυστυχώς όπως το θέτετε, είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις. Δεν ξέρω πόσα 5 χρόνια υποχωρούμε με ένα αυτό. Δηλαδή... Ναι, αλλά υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Έτσι, για να πούμε και το θετικό. Δηλαδή, σε αυτά τα 5 χρόνια δείξαμε τρομερή προσαρμοστικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το βάλει κανείς και το σκεφτεί από μία απόσταση, υπάρχει ο πόνος και η αγανάκτηση βέβαια του βιώματος. Αν το δει από μία απόσταση, η Ελλάδα έχει κάνει μια απίστευτη προσαρμογή. Mm-hmm. Και τα πάμε αρκετά καλά. Και υπάρχουν ακόμα πόροι στην κοινωνία να πάμε μπροστά. Και σε επιχειρήσεις και ως ανθρώπους να δώσει ο καθένας τον αγώνα του και να βγουν μπροστά. Και υπάρχουν σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, εταιρείες που έχουν αύξηση των πωλήσεων τους κάθε χρόνο. Mm-hmm. Διότι πραγματικά κάνουν όλα αυτά τα πράγματα σωστά και απευθύνονται στον κόσμο όλο. Λοιπόν, νομίζουμε θέλω να σας ευχαριστήσουμε, γιατί πραγματικά ήταν μια διαφορετική παρουσία από τη μιζέρια και την κρίνια και τη φαγωμάρα την καθημερινή. Λέτε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα με βασισμένη τεχνολογία, να οργανώσουμε καλύτερα το επιχειρήν, την περίφημη γραφειοκρατία. Έτσι. Η τεχνολογία μας δίνει ανεξάντλητες διεξόδους. Mm-hmm. Να απευθυνθούμε στους πολίτες και στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις όλου του κόσμου, να κάνουμε τις καλύτερες συνεργασίες και να πετύχουμε. Και έχουμε τις πρώτες ύλες, τις έχουμε. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό για να το κάνουμε αυτό. Και έτσι θα διασώσουμε και το βιωτικό μας επίπεδο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε βεβαίως. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είδατε και ένα θετικό μήνυμα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.